Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του προκαθήμενου της Εκκλησίας σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινοθέν, το οποίο υπογράφουν οι τέσσερις ιατροί που παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή την εξέλιξη της υγείας του. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος νοσηλεύεται στην Αρχιεπισκοπή και ακολουθεί την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή. Λίγο μετά τις 10.30 έφτασε στην Αρχιεπισκοπή ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος επισκέφθηκε για δεύτερη φορά εντός μερικών ημερών τον Μακαριότατο. Έχω μιλήσει ξανά με τον Μακαριότατο, του ευχήθηκα δύναμη, να είναι δυνατός, αντιμετωπίζει αυτήν τη δοκιμασία με πολύ πίστη και πολύ κουράγιο. Λίγο αργότερα στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο έφτασε και ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης, ο οποίος ταξίδεψε εκτάκτως από την Δαμασκό για να δει τον προκαθήμενο της Εκκλησίας. Πρόκειται για τον τρίτο τη τάξη Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας μετά τους Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρίας. Σκοπός μου ήταν να τον δω, να τον χαιρετήσω, δυνατός, μας κατάλαβε, καταλαβαίνει, δεν μιλάει πολύ. Και ο Θεός βοηθός, η πίστη του είναι μεγάλη. Πάντα ήταν δυνατός άνθρωπος, αγαπητός. Έδειχνε την αγάπη του να βοηθήσει όλους. Και στην Κύπρο και εκτός Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος μας ανέφερε πως είναι δυνατός. Χάρηκε που τον επισκεφθήκαμε, που τον επισκέφθηκα εγώ και ο Μακαριότατος από την Αντιοχία. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας εξήρε την στενή σχέση και φιλία του ιδίου με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, που δοκιμάστηκε, όπως επεσήμανε, στις δύσκολες μέρες του πολέμου στη Συρία και το Λίβανο.